winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Σίμψον έκανε φάουλ στον Γκαλίτσιο. Εδώ το προηγούμενο φάουλ του Σίμψον στον Γκαλίτσιο. Χριστοφή με τον Κορέια μπροστά του. Η σέντρα που γίνεται το σούτ 1-0. 1-0 η ανόρθωση με τον Ντουρίς. Στο τρίτο μόλις λεπτό. Ο Ντουρίς ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, προλαβαίνει τον κεντρικό αμυντικό της Νέας Σαλαμίνας, τον Λαμπό, και με το σούτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Μίχαη Ντουρίς. Ροντρίγκες με Χριστοφή μονομάχησαν, ο Ντουρίς κέρδισε την κεφαλιά. Ο Χριστοφή που ανεβαίνει έξω από την περιοχή, το σούτ, η μπάλα θα περάσει έξω. Ξανά εδώ, η δεύτερη κεφαλιά από τον Ντουρίς, τη τσίμπησε για τον Δημήτρη τον Χριστοφή, το διαγώνιο σούτ. Μακριά η μπάλα όμως από την εστία του Κίσα. Ανεβαίνει ο Κορέια, τον είδε, του έστειλε την μπάλα. Κορέια. Πήρε μπάλα ο Κωστή. Φάουλ για την Νέα Σαλαμίνα. Στο όριο της περιοχής για τον Κρυασβίλη. Θέλει χώρο σέντρα. Την επιχειρεί και κεφαλιά που έγινε πάνω από την εστία. Ξανά ο Ντουρίς θα στείλει την μπάλα για τον Κρυασβίλη. Η σέντρα στην καρδιά της άμυνας ο Ντουρίς. Ο Λαμπό όμως είναι καλύτερα τοποθετημένος, θα κάνει φάουλ ο Ντουρίς. Εδώ το πώς έγινε το φάουλ από τον Ντουρίς. Στο Χριστοφή κεφαλιά ψάχνοντας τον Ντουρίς, ο οποίος πήρε φάουλ. Εδώ. Λαμπό απομακρύνει. Μαρκάσα το φάουλ που έγινε από τον Μαριάνοβιτς που βλέπει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ απομακρύνει μπάλα ο Λαμπό στη συνέχεια. Μπαραβίκας, Μαριάνοβιτς, υπήρξε φάουλ εκεί. Ξανά εδώ τσιμπάει την μπάλα. Θα δούμε ποιος από τους δύο. Μαριάνοβιτς λίγα μέτρα φορά, εκτελεί στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση. Ο Κωστή το σούτι κόντρα. Να η εκτέλεση φάουλ. Στη συμβολή των δοκών, στη συνέχεια το σούτ που γίνεται από τον Κωστή. Εξαιρετική εκτέλεση. Σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών. Εδώ η μπάλα θα χτυπήσει στο Μυρό. Κωστή κερδίζει και πάλι για τη Νέα Σαλαμίνα. Φάουλα από τον Μαρκάσα. Κίτρινη κάρτα και για τον Ρενάτο Μαρκάσα. Πήρε την κίτρινη κάρτα και τώρα ο Ρενάτο Μαρκάσα κάνει το φάουλ στον Μαριάνοβιτς. Και πάλι για τον Γκαλίτσιο, η σέντρα είναι καλή στην περιοχή. Κεφαλιά που έγινε από τον Ντουρίσο, Κίσας μπλόκαρε. Ανά η σέντρα από τον Γκαλίτσιο, η κεφαλιά από τον Ντουρί στριφτεί. Η σέντρα είναι καλή στην περιοχή, στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα περνάει. Ωραία, ο Μπαραβίκας εδώ δεν προλαβαίνει την σέντρα. Πολύ καλό κοντρόλ από τον Κρυασβίλη. Στην περιοχή ο Κρυασβίλη, το σούτ φανταστικό στο δοκάρι. Ο Κρυασβίλη αμέσως το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Σε θέση offside είναι ο Ντουρίς. Νομίζω δεν υπάρχει offside, είναι ο παίκτης εδώ στο βάθος που καλύπτει τον Ντουρίς. Ο Χριστοφή τον είδε, το κοντρόλ του Δημήτρη Χριστοφή. Η πάσα για τον Μαρκάσα, το σούτ από τον Μαρκάσα, έπεσε ο Κίσας, μπλόκαρε την μπάλα. Στο όριο της περιοχής ο Σίμψον, καλή πάσα για τον Μαριάνοβιτς, το γύρισμα, προλαβαίνει ο Σίντερφελντ, νέο σούτ από τον Μαριάνοβιτς, έξω η μπάλα. Εδώ ο Σίμψον βρίσκει τον Μαριάνοβιτς, προτίμησε τη σέντρα, απομάκρυνε ο Σίντερφελντ, δεύτερη προσπάθεια από τον Μαριάνοβιτς σούτ, πολύ μακριά η μπάλα. Με τον Κρυασβίλη να τσιμπάει την μπάλα, πρόλαβε ο Κορέια όμως. Απομακρύνει σε πλάγιο, τον κράτησε ο αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας, ο Μπαραβίκας. Μαριάνοβιτς έξω από την περιοχή, το σούτ είναι καλό στην αγκαλιά όμως του Λόρια. Μαριάνοβιτς, το δυνατό σούτ στην αγκαλιά όμως του Λόρια. Τον έκοψε όμως ο Ροντρίγκες και ήρθαν κατοχή ερυθρόλευκη. Ο Λαμπό, ο Ντουρίς, δυνατές μονομαχίες. Φάουλ που έγινε από τον Λαμπό, θα δει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ πάτημα από τον Λαμπό, κέρδισε την κατοχή
ο Κριασβίλη που ανεβαίνει. Το φάουλ από τον Κορέα θα δει και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Εδώ αυτό το τράβηγμα. Ο Κορέα που πέρασε και στην περιοχή. Το σούτ, οι κόντρες. Η ευκαιρία ο Σελίν θα απομακρύνει και στη συνέχεια ο Κριασβίλη όπως όπως. Εδώ το σούτ, οι κόντρες. Παραβίκας και Ελουντού ελίσσεται έξω από την περιοχή. Για τον Κωστή το δυνατό σου την μπάλα έξω όμως. Η ανόρθωση προσπαθεί να εκδηλώσει αντεπίθεση. Φάουλ που έγινε από τον Μαουρίτσιο στον Ντουρίς. Στον Ντουρίς. Φάουλ που έγινε από τον Ντουρίς στον Κωστή. Εδώ. Ναι, χαμηλά. Να δούμε τον Μαρκάσα στην περιοχή, προσπαθεί να περάσει. Βρήκε το χώρο το σούτ στην κλειστή γωνία ο Κίσας. Έπεσε και μπλόκαρε. Εδώ η τελευταία προσπάθεια του Ρενάτο Μαρκάσα. Ο Μαουρίτσιο τα κατάφερε. Ράγιος. Κέρδισε το φάουλ. Εδώ η προηγούμενη φάση. Προσπάθησε να περάσει, κέρδισε την μπάλα ο Κορέα. Κέρδισε και το φάουλ. Πώς πήρε το φάουλ ο Κορέα, τράβηξε και από την φανέλα ο Μανθάτης. Ελουντού προσποίησε και ελευθερώθηκε. Το σούτ δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό για να προκαλέσει πρόβλημα στο Λόρια που μπλόκαρε. Η σέντρα, κανένα πρόβλημα για το Λόρια. Ελουντού, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Απομάκρυνε ο Σίντενφελτ όμως. Χριστοφόρου που απομάκρυνε. Ο Σελίν πάτησε την μπαλά. Στον Ρούμπεν Ντράγιος, πολύ όμορφο τακουνάκι για τον Σελίν. Η σέντρα, το στήθος γκολ από τον Κριασβίλη, το 2-0. Στο 85. Εδώ η σέντρα που γίνεται από μακρύνει ο Χριστοφόρου. Ο Σελίν, κοιτάξτε τι τακουνάκι κάνει. Ο Ράγιος, κανένα offside. Η σέντρα από τον Σελίν, ο Κριασβίλη με το στήθος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το 2-0 για την ανόρθωση. Μαγική παλιά όμως από τον Ρούμπεν Ράγιος. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.